Γεια χαρά σε όλους, ακόμα ένα Tech Podcast, καλή χρονιά σε όλους, 2022, Γενάρης 2022, έξι πρώτου συγκεκριμένα, ε, θεοφάνεια σήμερα, χρόνια πολλά σε Ιορδάνιδες, Φώτιδες, Φωτούλες και όποιος άλλος κόσμος καλός γιορτάζει. Καλή χρονιά να πούμε και στην παρέα μας εδώ, στο Βάιο Βίτο και στο Γιώργο Αρβανιτίδη. Γεια σας παιδιά! Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και ό,τι ποθούν. Καλή χρονιά, ένα καλύτερο 2020 από το 2021 με υγεία και να τελειώνει και το παραμύθι αυτό που μας έχει βρει και μας ορίζει, να φύγει από τη μέση και να ξαναεπιστρέψουμε λίγο στα φυσιολογικά μας. Τρεις εβδομάδες ε, από το τελευταίο podcast. Ε, Ήταν η εβδομάδα των Χριστουγέννων που απουσίαζα σε μια εκδρομή. Λογικά εκεί πρέπει να κόλλησα κιόλα. Ε, Ήρθε μετά η εβδομάδα της πρωτοχρονιά ήμουν ακρεβατωμένος εντάξει, κανονικά και σήμερα και πάλι μαζί σας. Ε, Ήταν λίγο έτσι παιδιά, αν με ρωτάτε, με έχετε ρωτήσει βέβαια, αλλά έτσι να πω και στους φίλους ότι ε, δεν, δεν ξέρω, η δική μου η περίπτωση με τον COVID, έτσι, διπλά εμβολιασμένος ε, στους τέσσερι μήνες μετά τη δεύτερη δόση ε, κόλλησα και πάνω που ετοιμαζόμουν να κάνω την τρίτη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι 29 Δεκεμβρίου είχα κλείσει να κάνω την τρίτη δόση και 29 Δεκεμβρίου διεγνώστη θετικό. Ε, την έκανε, <laughs> αλλά ήταν ψυχολογική. <laughs> έκανε <laughs> φυ <έκανες> φυσικό εμβόλιο. <laughs> φυσικό. <laughs> 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 φυσικό, παιδιά. Πάντω, αυτό που λένε ότι περνάει χαλαρά. Δεν ξέρω σχετικά. Τώρα ο Μικρον Δέλτα. πάντως εμένα πέντε μέρες με Ήταν δηλαδή ίωση. Βαρβάτι με καταρροή, με πρισμένα μάτια, δάκρυσμα, μπουκόμα, ε, όλα τα καλά έτσι δεν μου βγήκε εμένα, δεν με πήγε light. Μήπως είδες καμιά χριστουγεννιάτικη ταινία και δάκρυσες και ήταν από εκεί το δάκρυσμα. <laughs> <smuch> Έτσι, τόσες, τόσες φορές που τις έχουμε δει, εντάξει, δεν δε, δε, δε μπορεί πάλι να σε αγγίξει μια Χρυσική ταινία. <Τι>... Τέλος πάντων, πάντως είμαστε εδώ πέρα. Εκείνη η στιγμή που επιστρέφει η οικογένεια και βρίσκει τον ε, μόνο στο σπίτι το παιδάκι και το αγκαλιάζει, δεν σε συγκινεί πλέον ρε, απάνθρωπε, ρε, καρδιά. Όχι, δεν συγκινεί, γιατί τώρα είδε το COVID στο σπίτι. <χαχα> Πραγματικά φίλε, εντάξει, ευτυχώς είχα παρέα και τη και την κοπέλα μου που κόλλησε φυσικά και αυτή με την ίδια μέρα βασικά παρουσιάσαμε και οι δύο συμπτώματα και περάσαμε καραντινάτι και οι δύο. Ένας έφτιαχνε τσάι, ο άλλος μάζευε τις χαρτοπετσέτες. Έτσι, <laughs> φοβερή, έτσι. φοβερή πρωτοχρονιά, Ή, παράσταση συμπαράσταση τουλάχιστον. Φοβερή πρωτοχρονιά. Και, δε... και μου έχει μείνει ακόμα το χούι που λένε για ε, οσμή και όσφρηση. Έτσι δεν έχω. Ξέ, ξέρεις τι είναι να, να τρως ε, παραμονή πρωτοχρονιάς, ροκφόρ, έτσι, ένα πολύ βαρύ και μυρωδάτο τυρί και, και, απλά να καταλαβαίνεις ότι τρως κάτι αλμυρό, τίποτα άλλο. Α, εντάξει, <laughs> <υπάξω. laughs> αφού είχε την αλμυράδα του πάλι καλά. Και αν τα άκρα. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, μαδιά μας έχει και, και, και μένει αυτό. Εύχομαι και να είμαστε όλοι καλά να προσπαθήσουμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα το 22 και γενικά έτσι βάει πώς, πώς, ήσουν αυτές τις μέρες, έκανες πλάνα, δούλεψες, ξεκουράστηκες, τι έκανες. Όχι, δουλέψα αρκετά, αλλά και εγώ πήγα να κάνω το εμβόλιο, επειδή δεν αισθανόμουν πολύ καλά, δεν με αφήσανε και θα πάω πάλι αύριο. Ήταν να το κάνω προχτές, αλλά μου λένε, αφού δεν αισθάνεσαι καλά, άστο, μην το κάνεις, κάντο μεθαύριο. Μάλιστα, οι γιατροί προσπαθούσαν να καημένα, με πείσουν χωρί εγώ να του έχω πει τίποτα. Άρχισαν να μαραδιάζουν επιχειρήματα και του λέω: ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να με πείσετε. Άμα λέτε να έρθω μεθαύριο, θαύρι, με μεθαύριο θα έρθω. Τι μου το, τι αρχίζετε να με, δεν ξέρουν με ποιον μιλάνε αίρεση. Ναι, αίρεση. Του έχει καημένοι αυτοί οι γιατροί. Τι ακούνε εκεί μέσα, φίλε, φαντάζομαι, από τον κάθε έναν που έχει πάει και λέει τον πόνο του. Είναι ο καθένα, έχει διδακτορικό αυτά που λέει, ξέρει. Ναι, ναι, ακριβώ αυτό. Ότι θα του τα τεκμηριώνουν κιόλα και άντε μετά ο γιατρό να κάτσει να σα εξηγήσει. Τέλο πάντων. Τι να Γιώργο, εσύ και πώ πέρασε, Φαγητό, ξεκούραση, άδεια φαγητό. Άδεια τώρα έχω πάρει αυτή την εβδομάδα και κάθομαι ευτυχώ. Ωραίο. Εντάξει, την εκμεταλλεύομαι λίγο για να κάνω μερικέ δουλίτσε που δεν μπορούν να γίνουν τον άλλο καιρό. Αλλά γενικά στι γιορτέ είναι οικογενειακά. Δεν βγήκα έξω να το διακινδυνεύσω να κολλήσω, α πούμε. Όσο γίνεται, το προσέχουμε, το περιορίζουμε. Ε, οικογενειακά, φαγητό, γλυκά και ύπνο. Αυτό, αυτό. Και ε, πάμε να μπούμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα έτσι. Ε, θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο γεγονός που συμβαίνει αυτές τις ημέρες παγκοσμίω και δεν είναι άλλο από την έκθεση CES. Το Consumer Electronics Show που πραγματοποιείται κάθε χρονιά στο Las Vegas Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που δεν έγινε λόγω κορονοϊού. Φέτος οι διοργανωτές τόλμησαν και πραγματοποίησαν τελικά την έκθεση. Ε, αυτές τις ημέρες, δηλαδή σήμερα 5, 6 και 7 αύριο ε, γίνεται η έκθεση στο Las Vegas. Ε, είχαμε κλείσει εισιτήρια σαν ομάδα tech blog, τα είχαμε κανονίσει όλα. Μάλιστα είχαμε βγάλει και προγραμματάρα μετά το Las Vegas να πηγαίναμε Los Angeles και Σαν Francisco. Θα το κάναμε δεκαήμερο. Αλλά δυστυχώ βγήκα θετικό ε, την, Τετάρτη ε, 29 Δεκεμβρίου και όλα αυτά πήγαν στη φάση, στο, στράφη. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν χάσαμε χρήματα. Μα αποζημίωσε και η αεροπορική εταιρεία παρότι δεν είχαμε πάρει το ακριβό εισιτήριο που είχε μέσα, ξέρεις, κάποιο, <χω> κάποια υπηρεσία δωρεάν ακύρωσης. KLM, με KLM θα... και θέλαμε να πούμε ένα ναι. ναι. ευχαριστώ. Ναι, ναι, είχαμε πάρει Αφού το φθηνό Αφού δεν του πήγατε εισιτήριου. με KTM, να πάτε με KTM μέσα από Σούσα. τη θάλασσα. <laughs> και, οπότε ένα θετικό για την KLM μέσω Ολλανδία που μα επέστρεψε τα χρήματα. Τα, όλα τα ξενοδοχεία Las Vegas, Los Angeles και San Francisco ήταν με δωρεάν ακύρωση. Τα, τα ακυρώσαμε. Μα επιστρέψαν τα εισιτήρια και από τον David, David Copperfield που είχαμε κλείσει με το ζήση να δούμε και, το, και τα μαγικά του στο Las Vegas. Και αυτά όλα μα τα γυρίσανε πίσω. Υπάρχει ακόμα αυτό, δε, φίλε. Φίλε, υπάρχει. Τον θυμάσαι με Kim Basinger και τέτοια. Ναι, ε, ναι. Καλές υπάρχει, εποχές. Υπάρχει καλέ εποχέ. Τέλο πάντων, είμαστε καλά, είμαστε υγιείς. Η έκθεση γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, παρά τι πιέσει. Ναι, παρά τι ε, που δέχτηκε τώρα... ο διοργανωτή, μεγάλε απουσίε. Ε, ουσιαστικά από μεγάλου εκεί πέρα είναι μόνο ε, Sony, Samsung και Panasonic, θα έλεγα. Είναι νομίζω και η TCL. Ε, αυτοί αυτή είναι από μεγάλους. 2.200 εταιρείε τελικά συμμετείχαν, περισσότερο μικρές. Οι διοργανωτές δεν θέλανε να ακυρώσουν το event. Το μόνο βέβαια που κάνανε είναι ότι ενώ κάθε χρόνο ε, είναι τετραήμερο, τετραήμερη έκθεση, ε, είπανε προχθές ότι θα κλείσει αύριο 7 του μήνα, θα γίνει δηλαδή τρει μέρες. Έχουμε πολλή πληροφορία από εκεί σε ό,τι αφορά ε, συναδέλφους Αμερικάνους ως επί των που έχουν πεταχτεί μέχρι το Las Vegas. Διάβαζα τον άλλο. <coughs> Να, όπως πετάχτηκε και ο Βάιος τώρα. <coughs> Βάιε Las Vegas, έφυγες. <coughs> έχει, έχει, φύγει <coughs> από... <coughs> έχει... <coughs> έχει, φύγει από... έχει... το πλάνο. Συνεχίζουμε όμως. Ε, νομίζει μάλλον ότι δεν γράφουμε. <coughs> <coughs> Βάιο νομίζουμε ότι δεν γράφεις, θα βάλω ένα censored εκεί πέρα που έσκυψες νωρίτερα. Ελπίζω να το θυμηθώ την ώρα που μοντάρω το YouTube βίντεο. <laughs> λοιπόν, λέγαμε ότι τρι... τρεις μέρες... Ιδραυλικό <laughs> 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 και έτσι. Άλλαζε σωλήνα νερού, τι έκανε. <laughs> τι έκανε, Ζωγή, πλημμύρισε. Η σωλήνα είναι και αυτό, καλό, διότι σωλήνα είναι. <laughs> <laughs> Τίποτα, εδώ το <laughs> λάθο προφίλ δεν το πήρα χαμπάρι, Η μπαταρία του άρχισε να εξαντλείται. <laughs> α, εντάξει. <και το laughs> Ε, και, ε, να, να πω κάτι, τόση ώρα που περιμέναμε τον Γιώργο να συνδεθεί, λογικό είναι να μείνουμε από μπαταρία. <laughs> <laughs> Δεν φταίω, ρε παιδιά, και εγώ. Τεχνικό <laughs> πρόβλημα είχα. Μου σκοτήλιασε <laughs> ξαφνικά η οθόνη. Αυτό είναι καλό, βγάζει ειδοποίηση. Ξέρεις βγάζει. ότι άμ, κάτι, κάτι παίζει εδώ πέρα τώρα. Έχει πέσει μπαταρία. Πάντω, παιδιά, CES σήμερα και αύριο, τελευταία ημέρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ σίγουρα να είμαστε εκεί. Ε, Χλωμό βέβαια το τοπίο, λίγα πράγματα. Βλέπω από Αμερικάνου συναδέλφου που ανεβάζουν stories στο Instagram και πραγματικά είναι άδεια η έκθεση τόσο από περίπτερα. Είναι δηλαδή το ένα εδώ, το άλλο στο βάθο. Καλό αυτό για να μην κολλήσει, αλλά γενικά επειδή έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια πόσα έχω πάει στην έκθεση, αυτό το απίστευτο πράγμα που συμβαίνει εκεί πέρα, το πανηγύρι, πραγματικά κολλητά ο ένας με τον άλλον. Δεν θέλαμε φέτος να συμβεί αυτό, αλλά και με τόσες μεγάλες και τρανταχτές απουσίες, αλλά και λιγότερο κόσμο, πραγματικά τα πλάνα που έρχονται από την έκθεση μέσα σήμερα είναι αποκαρδιωτικά. Όχι ότι δεν θα ήθελα να έχω πάει, γιατί όπως είπα θα το συνδύαζα και με τις άλλες δύο πόλεις με πολύ καλή παρέα, αλλά εντάξει, ξέρεις, δείχνει βάει αυτό το πράγμα και Γιώργο, το όχι μόνο, δεν ξέρω πότε θα ξεμπερδέψουμε με τη φάση γενικά αυτή. Είπε πανηγύρι, μαλλί τη γριά και ξηρού καρπού πουλάνε εκεί στα περίπτερα. Έχει... Έχουν, σου... ε, ε, άλλες παραδόσεις άλλε Πού είσαι, καραμελωμένο ξηροκάρπι. Ε, ρε εσύ να σου πω κάτι. Το μήλο, το περίεργο, το χαρωμένο. Το καραμελωμένο. Hell like forever, hell like forever. Καλά εντάξει παιδιά, ο Βάιος, όποιος έχει πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί έχει και έχει και pronouns, pronunciation, έτσι. Είναι, είναι. Α, σε παρακαλώ. Κάθε χρόνο έχει τιμόμενη χώρα. Κίνα, Αμερική, όλε τι έχουμε τιμήσει. Με, σε την Αμερική... με την Αμερική νομίζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά τη έκθεση. Αλλά μόνο το περίπτερο τη Αμερική. Γιατί... Ήταν η καλύτερη <laughs> η χρονιά. Είχε κάτι πολύ ωραία φυσική αγίνη. Ήταν πολύ φρέσκα. <laughs> παιδιά. Βάει, καλά κάνει, ρε φίλε, και σε παραδέχομαι που δεν μασάς γιατί είναι το event το μεγάλο τη πόλη σου, τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ρε φίλε, και εγώ επειδή πρώτη φορά πήγα πριν δύο-τρία χρόνια με το που ήταν η, CES, ήταν η Αμερική τιμόμενη χώρα. Πραγματικά το περίπτερο της Αμερικής, γκράντε, αλλά με το που άνοιγε στην πόρτα, ρε φίλε, και έβγαινε έξω, ήταν, ήταν, τα πράγματα πολύ διαφορετικά, πολύ γκρίζαρε. Ε, ε, εντάξει, ρε φίλε, στεναχωρημένο και το μέρο, είναι στεναχωρημένη και γενικότερα η συμμετοχή, οπότε τι να <σφυ> τέλος πάντων, τώρα, κάτι. Ο... τρολάρουμε είχατε... λίγο τα δικά μας. Καλά κάνουμε, είχατε... καλά κάνεις. Η μόμενη χώρα Κίνα είχε καλαμάκι, ψεμασουβλάκι παγκολίνο. <laughs> τι είχε, τι δύνατα. Ε, Κοιτάξτε, είναι μια έκθεση που δεν. Ε, Όπω και όλε οι. θεσμό των εκθέσεων δεν αναβαθμίζεται από κανέναν. Δηλαδή, εκτό από το εξωτερικό που βλέπουμε κατά περιόδου προσπαθούν να αλλάξουν λίγο το κόνσεπτ τη όλη φάση είναι, παραμένει ένα, 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 στυλ που εμένα προσωπικά δεν με, δεν με γεμίζει, να έχει περίπτερα μόνο εταιρείε, να, πάω, πάω, να, να κάνω επίσκεψη, να δω προϊόντα. Θα ήθελα, όπως είναι οι μεγάλες εκθέσεις οι μας φωτογραφικές στο εξωτερικό, να έχει πολύ περισσότερα πράγματα σε στυλ συνεδρίου. Δηλαδή, ε, Παράλληλε εκδηλώσει. Ναι, πολύ ε. περισσότερες περισσότερε. Τώρα, στο, 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 εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό γίνονται αρκετά πραγματάκια. Σίγουρα θα βρει και workshop ε, για προγραμματιστέ, για οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά εδώ στην Ελλάδα το κόνσεπτ έχει παραμείνει αυτό. Δηλαδή, στείλουμε τα περίπτερά μα, περνάει ο άλλο να μα δει, δίνουμε το χαρτάκι, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό. Άμα τον ενδιαφέρει, θα κάτσει, αλλιώ θα φύγει. Έτσι είναι, Βάιε. Δηλαδή ουσιαστικά περισσότερο το ελληνικό, το στυλ των εκθέσεων που δεν ξέρω αν βρέθηκε στην Ξενία, πήγα στην έκθεση Ξενία φέτος, στο Μετροπόλιταν έξω, στο αεροδρόμιο στην Αθήνα κάτω μικρή και αυτή η έκθεση πραγματικά μικρή σε σχέση με άλλες χρονιές αλλά ήταν πιο ήταν ωραία, ωραία ποιοτική το, η φάση, το στήσιμο μέσα αλλά αυτό που λες, συμφωνώ δηλαδή το, το ελληνικό στυλ της, το, το εκθεσιακό είναι ότι στείνω περίπτερο έχω ξηροκάρπη, έχω και ένα μπουκάλι ουίσκι από πίσω και έρχεται ο πελάτης μου Για τους από την Καρδίτσα από τη Θεσσαλονίκη από την Πάτρα, από παντού και συναντιόμαστε ναι, αυτό είναι πιο πολύ και, σαν... και τον βγάζω σαν... και σε μια ταβέρνα ναι. το βράδυ. Σαν ένα σημείο πιο πολύ παραγγελιοληψία και παρουσίαση νέων τεχνολογιών, ενώ θα μπορούσε να εμπλουτιστεί όλε οι εκθέσει. Βα... Βαϊέ, έχουμε, μαζί... έχουμε πάει μαζί. Μάλλον να ρωτήσω στην. στην... Ε, στην ΙΦΑ στο Βερολίνο έχει τύχει ή μόνο MWC έχουμε πάει. Είχαμε, είχαμε πάει στο, στην, στο τελείωμα τη ΕΜΠΙΤ. Όχι, στο, στην ΙΦΑ δεν είχαμε πάει. Okay, είχαμε πάει μπι... με την ΙΦΑ στην Πορτογαλία. Που εκεί πέρα είχε τι παρουσιάσει και ήταν πολύ διακριτική παρουσία των εταιρειών στο κομμάτι των προϊόντων. Γιώργο της... έχει πάει, νομίζω. Ούτε ού, ο Γιώργο έχει πάει. πάει. Ναι. Βερολίνο. Γιώργο, θυμάσαι τι, τι ωραίο πανηγύρι είναι αυτό, έτσι. Λάκη, γίνεται, είναι, μεγάλη, είναι εμπειρία καταρχήν μόνο το να πα, άσχετα από το αν θα παρακολουθήσει κάτι. Παθαίνει. Εγώ την αυτό. πρώτη φορά που είχα πάει στην ύφα, έπαθα σοκ. Ήταν μια πρακ, πρακτικά μια πόλη με στην πόλη η οποία ήταν έκθεση. Ήθελε το πόσο... χωρίο για να πα από τον ένα εκθεσιακό χώρο στον άλλο. Βαϊέ, και πόσε εκδρομέ. Δηλαδή, παιδάκια Γερμανάκια που κάνουν σχολείο στο Βερολίνο, δημοτικό ε, ω επιτοπλίστων και γυμνάσιο, που κανονικά ήταν η ημέρα του, είχαν εκδρομή, μπαίνανε με τα εισιτηριάκια του ε, στην έκθεση ε, να δούνε, να ακούσουν παράλληλε εκδηλώσει με ε, σχολικά συγκροτήματα να παίζουν σε ένα open space χώρο, συναυλιακό, μουσική, Έτσι. live, να τρώσε μπέργκερ λουκάνικα, hot dog και τέτοια. Δηλαδή. Καλά, μη μην σχολιάζει τέτοια πράγματα. Μην πούμε τώρα για τι ελληνικέ οργανώσεις Που, που, που ψάχνει να βρει να φας κάτι τη προκοπή με στην έκθεση με το πιστόλι και όταν θα, θα πάνε να τα αγοράσει, βγάζουν αυτό το πιστόλι και σου λένε τι έχει στο πορτοφόλι, βγάλτα. Α, στο μήτρο, γιατί και στην Κολονία, στη Φωτοκίνα και στη Mobile, στην Φίλε. είναι αυτό, είναι μια εκδήλωση πολύ, σε πολυεπίπεδη. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα περίπτερο κτλ. Προσπαθούν να το κάνουν και στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, α πούμε. Αλλά πάλι νομίζω ότι έχουν κλειδώσει στο. Α, πρέπει οπωσδήποτε επισκέπτη να περάσει να δει τα προϊόντα των εταιρείων. Α κάνουν εταιρείε εκδηλώσει και α περάσει ένα επισκέπτη να δει τι εκδηλώσει και να δει και τα προϊόντα. Έτσι. Εντάξει, γίνονται, γίνονται ωραία event και στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ που ξέρω, όχι ότι πηγαίνω, αλλά από αυτό που καταλαβαίνω, αλλά περισσότερο ε, σε φάση ε, burger festival και τέτοια, εκεί μόνο γίνεται το ταπαντούρι. <laughs> σε σε φαγητό, σε street ναι, food φάση. Ναι. Πάντως, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την CES, ε, ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που ανακοινώθηκαν εκεί, για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κινητά, είναι επιτέλους και το Samsung Galaxy S21 FE Fan Edition 5G, το οποίο η αλήθεια είναι ότι από τον περασμένο Οκτώβριο, Γιώργο, θα θέλαμε και είχαμε καταλάβει ότι θα κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί, ε, τελικά, το και εδώ. κυκλοφορεί τελικά ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία, σχεδόν ένα χρόνο, της σειράς Galaxy S21 με το S21, S21 Plus και S21 Ultra, έρχεται σήμερα και το S21 FE 5G ε, να θυμίζει πολύ ε, S21 Plus ε, και S21. Είναι, βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα στο S21 και στο S21 Plus, ε, νομίζω ότι περισσότερο μία κίνηση... Ε, ανανεω... πρόσκαιρης ανανέωσης θα το έλεγα από πλευρά Samsung και όχι Συμφωνώ. κάτι και, και όχι κάτι ίσως... βαρβάκου Εκώ... που θα μας απασχολήσει έντονα. Εγώ φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός του δηλαδή το, ξέρεις, τα χαρακτηριστικά που έχει και η όλη σκεπ... σκεπτική γύρω από, το, από, την, από την υλοποίηση αυτή είναι μάλλον να είναι η συσκευή που θα πωλείται η κάζω τώρα, δεν ξέρω κάτι ως φθηνότερη όταν κυκλοφορεί το S22. Δηλαδή, θα είναι ίσω το μόνο μοντέλο τη σειρά S21 που θα μείνει στην αγορά. Και γι' αυτό βγήκε τώρα καθυστερημένα, ώστε να πάρει ό,τι είναι να πάρει καλό από όλη τη σειρά, να έχει μια λίγο καλύτερη τιμή, ώστε να μπορέσει να βγει και φτηνότερο μόλι βγει η σειρά S22. Αυτό πάντω. <coughs> κανονικά κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή S21 Plus και Ultra. Αλλά να πούμε ότι η τιμή του, του S21F είναι στα 779 ευρώ για την έκδοση με τα 128 GB ενσωπατωμένης μνήμης ενώ θα φτάνει τα 8,5 εκατοστάρικα στην έκδοση 256. Και να πούμε ότι τα 8,5 ε, με στο 256 είναι πραγματικά δίπλα τιμολογιακά με το S21+. Plus. Εκεί έχουμε yeah. βέβαια λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Δεν ξέρω, ε, λίγο περίεργα πήγε να σταθεί και να χωθεί. Έχει δύο καινούρια χρώματα, αλλά δεν ξέρω ρε Πρέπει να, να μην κατέχει από τεχνολογία το, και από κινητά για να ενθουσιαστεί από το χρώμα. Δηλαδή είναι αυτό που είπε: Να έχουν αποσυρθεί όλα τα άλλα, να είναι ένα S21 FE εκεί, το S22 να είναι 900 στάρικα και να λες Ωραία, θα πάω στα 750. ή και λίγο παρακάτω, αν πέσει αυτό. Ας πούμε. Και λίγο παρακάτω. Πάντως, αυτή τη στιγμή πωλείται με δώρο τα Galaxy Buds 2, αξία 150 ευρώ. Είναι Εντάξει, καλό δώρο. Είναι καλό δώρο και υπάρχει σε τέσσερις εκδόσεις. Λεβάντα, ε, λαδιού, ε, γραφίτι και λευκό. Του λαδιού είναι κάτι είναι Τα ωραία. χρώματα αυτά ακούγονται λίγο σαν κάτι από αρωματικό, κουλουράκια. Είναι περίεργα τα ονόματα. Ναι, το όλιβ το, το πραγματικά που είναι έτσι λίγο χακί, μου αρέσει ιδιαίτερα. Πάντως σίγουρα ε, εντάξει, κυκλοφόρησε το κινητό, αλλά δεν έκανε έτσι αυτό το wow. Να πούμε ότι ε, περιμένουμε κυκλοφορία επίσης, OnePlus 10 Pro, εκεί πέρα βάει συνεργασία με Hasselblad στους φακούς, yeah. α, ανυπομονούμε και να, να το πιάσουμε στα χέρια μας. Σίγουρα θα είναι ένα από τα κινητά που θα αγοράσω ε, για να το yeah. δοκιμάσω και να το πουλήσω μετά και σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες αν και πιστεύω θα αργήσει λίγο έως πολύ ε, Xiaomi 12, 12 Pro Γιώργο. Εγώ με Αυτά παιδί είναι, παιδί είναι τα τούμπανα. Προβάσμα. Αυτά τα τούμπανα και η σειρά S22 έτσι με το ultra να έχει διαρρεύσει ότι θα δέχεται πενάκι κανονικά τύπου note. Θα μπαίνει το πενάκι VAIE όπως το ναι. παλιό note που είχε στον galaxy μέσα κανονικά στη συσκευή. Δεν θα είναι εξωτερικά. Ωραία πραγματάκια, και με... α... ωραία πραγματάκια ξεκινάμε. Είναι... Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν δίνουν κάτι που πρέπει να το έχει εκτό τη συσκευή. Γιατί το πιο πιθανό είναι ή να το χάσει ή να το ξεχάσει κάπου. Ή... Η να σου δεν κάνει δεν τη συσκευή χοντρή, μπάλκι. Δεν, δεν παίζει. Δηλαδή, εγώ τον o, το Νότο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ωραίο κινητό, τον o, το Νότο 8. Το ε, θυμάμαι ε, ότι το έχει ευχαριστηθεί. Ε, εντάξει, το πενάκι να πω την αλήθεια, παιδιά, τελικά δεν το χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Ε, δεν είμαι mm. δηλαδή τύπου. Τώρα δεν ξέρω ποιοι μπορεί να το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, αλλά εντάξει, το χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Όσον αφορά, ε, ναι, όσο αφορά το ΕΦΗ, να πω ότι. Η Samsung έχει πάει στη λογική των καμερών να κρατήσει χαμηλά τα megapixel, που είναι ευχάριστο, δεν υπερτουμπανιάζει. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο γιατί, γιατί λογικά αυτά τα κινητά, αυτές οι κάμερες έχουν καλύτερη απόδοση στο low light, όσο πιο χαμηλά είναι τα megapixel, τόσο καλύτερη απόδοση στο χαμηλό φωτισμό, που είναι και ένα, μια συνθήκη που τραβάμε πολύ συχνά φωτογραφίε σε χαμηλό φωτισμό. Είτε είμαστε στο μπαράκι με του φίλου και τα πίνουμε, είτε είμαστε σε μια γιορτή ε, Χριστουγεννιάτικη, ε, το οτιδήποτε, το φω πάντα Εκτός αν είσαι bright day έξω στην παραλία το καλοκαίρι, το φως πάντα σου λείπει κάποιες φορές. Και φυσικά να πούμε ότι περιμένουμε για Xiaomi 12 με μεγάλη ανεπομονησία, γιατί έχω δει το 11 από κοντά και θεωρώ ότι αν βελτιώσουν κι άλλο την κάμερα θα έχουμε ωραία πραγματάκια να δούμε. Και φυσικά την OnePlus, η οποία με τη συνεργασία με τη Hazelblad διοικτησίας της DJI, Haseplatt Σουηδική εταιρεία παλιά φωτογραφική που έχει στείλει και τις κάμερές της με τις αποστολέ αποστολές από όλο στη Σελήνη. Ε, σίγουρα έχει να δώσει κάτι παραπάνω στο κομμάτι των καμερών, αν και τα άμα φίλε. Θα... Ε, έχουν έρθει στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Κατά καιρού. Λέγεται ότι είναι που λέγαμε. Ναι, κατά καιρού φέρνουν παρθίδε κάποιοι μεταπολιτέ, αλλά επίσημα όχι. Όχι. Επίσημα θα έπρεπε κάποια στιγμή Να βάλουν εντάξει. έναν άνθρωπο εδώ πέρα Δεν χρειάζεται να βάλουν ολόκληρη, ολόκληρη ομάδα 25 άτομα Α βάλουν έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους να το τρέξουν λίγο Γιατί δεν το βλέπω που δεν το βλέπω το χρησιμοποιεί Δεν βλέπω καμία Γιατί εγώ στον κύκλο μου δεν έχω άνθρωπος να το χρησιμοποιούν αυτό το, Αυτή την εταιρεία Εντάξει Θέλω, θέλω να πάμε σιγά σιγά βάει στο, στο δικό σου το θέμα, στο επόμενο δηλαδή με το TikTok και να μας πεις τι, τι γίνεται. Καταρχάς να, κάνω, να, να, σε, να προλογίσω το θέμα σου και σένα λέγοντας ότι όλο τέτοια για ψυχολογικά προβλήματα, θέματα <laughs> σου <αρέ. laughs> ε, για, 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 ψυχικά τραύματα. ψυχολόγος λέει και να βρω πελάτη. Για ψυχικά τραύματα που αφήνουν τα social media, πολύ ευαισθητο, ευαισθητοποιημένο <laughs> σε βλέπω αυτό το κομμάτι να σε παρακαλώ. Κοίταξε, πρέπει να γνωρίζουμε τι υπάρχει πίσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Καλό είναι να γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι μια πλατφόρμα που απλά υπάρχει εκεί και τη χρησιμοποιούμε και όλα καλά. Υπάρχουν πολλέ παρενέργειε που μπορούν να δημιουργηθούν, τα έχουμε δει κατά καιρού και θα πρέπει να τι γνωρίζουμε γιατί τι αποφεύγουμε. Όχι τίποτα άλλο. Τώρα, εδώ βέβαια ε, είναι μια είδηση που αφορά τον τρόπο λειτουργία στα social media. Όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει report ένα οποιοδήποτε post, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, αλλά Πλην του να κάνει report υπάρχει και ο εσωτερικό μηχανισμό αυτό το social media που δεν επιτρέπουν να βγαίνουν στη φόρα δημοσίω κάποια βίντεο, φωτογραφίε, κείμενα τα οποία να είναι κείμενα όχι τόσο πολύ γιατί αντί να το βρει, αλλά το φωτογραφία και βίντεο, το πώ μπορεί να κάνει ε, λογοκρισία στην ουσία το social media το έχουμε δει. Εδώ έχουν εγώ λογοκρίνει μέχρι και το album των Ιρβάνα. Γιατί ήταν το παιδάκι με το τσουνάκι απ' έξω και υπήρξε το αλγόριθμο το βρήκε σαν nudity και το κόψε, α πούμε. Εδώ όμω τώρα έχουμε μια άλλη λειτουργία. Έχουμε τη λειτουργία ότι εκτό από το αυτόματο σύστημα που κάνει αυτή τη δουλειά να βρίσκει τι πάνε ανέβει, που μπορεί να είναι πορνογραφικό υλικό κτλ. Υπάρχουν και οι moderators, δηλαδή οι υπάλληλοι των social media, όπω είναι στη TikTok, οι οποίοι πρέπει να κάθονται όλη τη μέρα για να βλέπουν βίντεο και φωτογραφίε και να κρίνουν τι είναι αυτό και τι δεν είναι αυτό και να μην ανέβει. Έχουμε λοιπόν τη μήνυση. Μια moderator από το TikTok που πάει να γίνει ομαδική μήνυση. Και τι ισχυρίζεται ότι αυτή η ανασχόλησή τη με το να βλέπετε τέτοιου είδου βίντεο που κόβει, που περιλαμβάνουν μέσα από όσο έχει πει, αποκεφαλισμού, πορνογραφία, βιασμούς αποκεφαλισμούς ζώων, έτσι, όχι ανθρώπων. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι <laughs> τρέλα. Πυροβολισμού σε σχολείο, αυτοκτονίε κτλ. Είτε φωτογραφίε είτε βίντεο που να αφορούν τέτοια θέματα, έχει οδηγήσει, όπως καταλαβαίνετε, την την ψυχολογία τη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Φαντάζομαι ότι βλέπει φιάλτε όταν βλέπει τέτοια πράγματα και πρέπει να τα δει για, να τα... για την δουλειά σου. Εδώ λοιπόν ε... θα λέγαμε ότι πρέπει τα social media του υπαλλήλου λίγο να του προσέχουν παραπάνω με ένα, ψυχολογ... με ένα, ψυχολόγο που θα του υποστηρίξει ψυχολογικά. Θα ήταν καλύτερο βέβαια το σύστημα του αυτόματο να... από το μόνο του να βρίσκει αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, νομίζω ότι γενικά, εγώ, επειδή δεν έχω πέσει πάνω σε τέτοια post, Πόσο άρρωστοι πρέπει να υπάρχουν εκεί έξω για να προσπαθούν να ανεβάσουν τέτοια πράγματα σε κοινή θέα, ας πούμε. Γιώργο. Εγώ συμφωνώ με τον ε, Βαϊό, αλλά η αλήθεια είναι ότι προφανώς υπάρχουν πολλοί, γιατί όλα τα social media έχουν τέτοιες ομάδες ανθρώπων που δεν αφήνουν μόνο τον αλγόριθμο ας πούμε, να κόβει αυτόματα αναρτήσει, αναρτήσεις οι οποίες είναι από προσβλητικέ μέχρι τρομακτικέ, αλλά έχουν και ανθρώπου εκτός από τον αλγόριθμο που ελέγχουν και πάνε ένα βήμα παραπάνω ώστε να κόψουν τέτοια πράγματα. Τώρα αν κρίνουμε από τι ειδήσει που διαβάζουμε καθημερινά σχεδόν πλέον για πολύ περίεργα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω προφανώ υπάρχουν και πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι χρησιμοποιούν τα social media και θεωρούν πολύ φυσιολογικό ας πούμε να κάνουν κάτι από όλα αυτά που περιέγραψε λόγω να αποκεφαλίσουμε... Ένα αθώο ζωάκι ή να κάνουν μια οποιαδήποτε <συμή> άλλη βλακία του χαρακτήρι στο κεφάλι. Έτσι ακριβώ. Πάντω ε, ε, σίγουρα παιδιά, τι, πόσα τι, τι, από αυτά κόβονται, αλλά και γιατί περνάνε κιόλα βλακίε που τελικά φτάνουν στα μάτια μα. Αν δεν υπάρχει το ρεπόρ, βέβαια. Ε, ε, <συμή> ναι, αλλά να, 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 να σα πω κάτι άλλο. Έτσι, <συμή> δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτό. Σκέψου ψυχολογικά προβλήματα που θα έχει αποκτήσει αυτό που τσεκάρει βίντεο στο YouPorn, ρε ρεφιλέ. Moderator του YouPorn. <laughs> εκεί δεν θέλει να σου προβλήματα. Πρόβλημα. Μπορεί να θέλει και κάποιον να σαν το Θάνο Ασκητή να του λύνει άλλα προβλήματα. Εκεί, Κοίταξε, εκεί. Ε, απλά πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι moderators <coughs> κάνουν μια άλλη δουλειά που είναι πολύ σημαντική. Όταν το αλγόριθμος πάει και κόβει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το κόψει, είναι εκεί πέρα να ζητήσεις manual review για να μπορέσεις να το περάσεις. Έτσι. Σωστό. Πρόσφατα συνέβη, με ένα άρθρο που είχαμε για την 10η Σεπτεμβρίου με μια συγκεκριμένη φωτογραφία από τους πύργους, όπου μας την έκοψε το Google και ζητήσαμε review για να, για να δουν ότι δεν ισχύει αυτό που γράφανε, ότι είναι ακατάλλητο περιεχόμενο. Φυσικά το, το πήραν πίσω, το αφήσαν να περάσει το περιεχόμενο. Ε, πάντως, πλέον ζούμε σε μια ψηφιακό κόσμο που το περιεχόμενο που ανεβαίνει είναι τόσο τεράστιο που δεν ξέρω και αυτοί πόσοι άνθρωποι πρέπει να. Δηλαδή δεν έχουμε και νούμερο για το πόσα άτομα ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάζομαι ότι παιδιά πρέπει να είναι χιλιάδε που θα ασχολούνται για όλα τα κοινωνικά Για δηλαδή. Μην πω κανένα εκατομμύριο και θα ακουστεί υπερβολικό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ότι μια προέκταση αυτού νου, βέβαια σε πιο, πιο αθώα ίσω μορφή από αυτό, δηλαδή πιο αθώα για τον μεγα... πολύ είναι αυτό που κάνουν το, τον έλεγχο για τα fake news στα social media πλέον και το Facebook ναι. και τα υπόλοιπα social media. Ε, και εγώ θεωρώ λίγο... Είναι ιδιαίτερη κατάσταση αυτοί που ελέγχουν αυτά τα, τις ειδήσει και κρίνουν ε, ποιο μπορεί να είναι fake news ή ποιο δεν πρέπει να προβληθεί και το κόβουν. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν γενικότερα κανόνες και σύντομα γιατί έχω δει τελευταία ότι και στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, πιο πολύ στο εξωτερικό προφανώς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν κοπεί ειδήσει από, και ακόμα και από μεγάλα μέσα, ε, ως ε, λανθασμένες ή ως ε, με λάθο πληροφόρηση ή ακόμα και ως fake news και τελικά δεν ήτανε. Ε, ναι, εντάξει, αυτό είναι πρέπει να μπουν κανό στα social media. Δεν γίνεται να, να λειτουργούν σαν ιδιωτικέ εταιρείε ανεξέλεγκτα παντού. Γιατί αυτό έχουμε δει και στο παρελθόν ότι φέρνει πολύ περίεργα αποτελέσματα. Ακριβώ. Ναι. Αλλά και αυτό ο έλεγχο, αν είναι επιτυδευμένο, και αυτό μπορεί να φέρει τα ανάποδα, τα αντίθετα αποτελέσματα. Εσύ, εσύ, Νομίζω πάντως ότι κάποια που βγάζουν μάτι πρέπει να υπάρχει αυτός ο έλεγχος για να φεύγουν. Προφανώς, τώρα, προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα εγώ Τώρα σε αυτό που λέει ο Γιώργος καταλαβαίνω και εγώ τι θέλει να πει. δεν, θέλω, δεν θα ήθελα να επεκταθώ γιατί δεν σας κρύβω παιδιά ότι και σε αυτή τη φάση με την πανδημία να πιάσω, τώρα θα ρίξω μπουρλότο, αλλά και σε αυτή τη φάση με την πανδημία είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με αρνητές ή με άλλες απόψεις ε, θα ήθελα να βγαίνουν προς τα έξω και να τις ακούω να υπάρχουν εκεί σαν επιλογές και αν, αναλόγως με το πόσο έξυπνο είμαι ή όχι να τις ναι. διαλεγώ. Δηλαδή και αυτό το φιλτράρισμα κατά κάποιο τρόπο μέσα από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μονόχνοτα τραβάτε όλοι εμβολιαστείτε και ίσως είναι να αποκρύπτονται και, αποκρύπτονται και κάποιες φωνές διαφορετικές που εγώ σας είπα, πήγα, έχω στην τρίτη δόση ε, πάνω κόλλησα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα αλλά δεν ξέρω Βάη αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω δηλαδή και το φιλτράρισμα, ποιος είναι αυτός που θα... ποια, ποια είναι αυτή ποιος η αρχή... Η αρχή Μπράβο. που θα αποφασίσει αυτό, αυτό που την λέω αλήθεια. Ποιο ελέγχει τον ελεγκτή για αυτά τα πράγματα στην πορεία. Ε, σίγουρα πρέπει να υπάρχει έλεγχο στον ελεγκτή, αλλά εδώ πλέον έχουμε φτάσει όμω στο άλλο άκρο. που ή, Από την άλλη, το ότι ο καθένα μπορεί να εκφέρει μια άποψη πετώντα δύο επιχειρήματα ανεπόστατα ε, ή τρία επιχειρήματα που διάβαζε και είδες ένα YouTube βίντεο ή μια στατιστική που δεν ισχύει, απλά την κατέβασε από το μυαλό του. Δεν έχει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω τι λε. Εγώ δεν είμαι τόσο σύμφωνο σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό φιλτράρισμα. Είμαι σύμφωνο ότι πρέπει το φιλτράρισμα να έχει κάποιου κανόνε. Του ποιου θα του θέσει του κανόνε. Εντάξει, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλα γίνονται με ένα σκοπό. Πρέπει να υπάρχουν κάποιε οργανισμοί, του οποίου πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι δεν έχουν κάποιον απότερο σκοπό. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Τώρα, αν σκεφτούμε ναι. ότι όλα έχουν κάποιο απότερο σκοπό, ε, δεν, να το κλείσουμε το μαγαζί και να πούμε παιδιά ότι δεν γίνεται δουλειά. Okay. Είναι οπότε... πάντως προσωπικές απόψεις αυτά ο... Είναι Είναι προσωπικές απόψεις. Γιώργο, πάμε στο, πάμε στο δικό σου θέμα. Να μας πεις για αυτό το debate, θα μπορούσα να πω ότι έχει ξεκινήσει ε, με το νέο είναι... Intel Core i9. Ή θα ξεκινήσει. Θα ξεκι... Νομίζω ότι είναι στα σκαριά. Ε, είχαμε τους τελευταίους μήνες που η Apple έχει παρουσιάσει τον M1 Max, όλοι λένε είναι ο ταχύτερος επεξεργαστής εκεί έξω ε, και πιθανότατα ισχύει, αλλά η Intel το περιμέναμε και ήδη παρουσίασε αρκετούς επεξεργαστές της 12 ης γενιάς. Ο Core i9 12900HK, που είναι για φορητούς υπολογιστές, φαίνεται ότι ξεπερνά σε απόδοση τον M1 Max και είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω εντυπωσιακό, γιατί η Apple με τη σειρά M είχε πάρει τα ηνία τα τελευταία τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου, πόσο καιρό είναι που κυκλοφορούν mm -hmm. αυτοί οι επεξεργαστές. Ε, κάποιοι βέβαια λένε τώρα, εντάξει, που ίσως είναι φίλοι προσκύμενη στο στρατόπεδο της Σάμπλ, ίσως και πιο ουδέτερη μπορώ να πω εγώ. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φίλος Συντέλ, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι έχουνε, έχει μια βάση αυτό, ότι ο κόρα η 9 αυτός έχει ε, 14 πυρήνε, όταν ο M1 Max έχει 10 πυρήνε, ότι είναι και χρονισμένη χαμηλότερα από τον αντίστοιχο επεξεργαστή της Συντέλ. Και το τελευταίο μεγάλο του επιχείρημα, επειδή μιλάμε για επεξεργαστή για φορητό υπολογιστή, είναι ότι ο επεξεργαστή τη Apple καταναλώνει έω και 90 W, ενώ αυτό τη Intel πάνω από 100, περιμένετε να σα πω πόσο το έχω δώσει 115 W. Ναι, ε... να πω κάτι. Εγώ αυτή τη σύγκριση ποτέ δεν την κατάλαβα. Ε, αν δεν βγαίνουν δύο προϊόντα την ίδια χρονική στιγμή και μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο βγαίνει μετά από 6 μήνε, ε, αν δεν, δεν ξεπερνούσε το παλαιότερο προϊόν, θα υπήρχε προφανώ και κάποιο θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορώ εγώ να βγάζω κάτι πιο καινούριο και έχοντα δει και τι και να μην φροντίσω να γίνει πιο δυνατό. Κοίταξε. δεν, δεν αυτό είναι που λέει ο Βάιο έχει ένα δίκιο. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό στην περίπτωση τη Intel είναι ότι επειδή ω γνωστό εδώ και δίκα χρόνια έχει πρόβλημα με την κατασκευή των CPU, με τα εργοστάσια τη κτλ. Είναι ότι αυτό το καταφέρνει να το κάνει με επεξεργαστή που είναι στα 10 νανόμετρα φτιαγμένο. Ο οποίο ε, είναι στα, δύο γενιέ πίσω τεχνολογικά, τα 10 νανόμετρα, άνετα. Στα 10 είναι. Ναι. Okay, να πούμε ότι τα, τα chipset, τα high end του 22 στα κινητά θα είναι τέσσερα. Έτσι υπάρχει και μια. Ναι, ε, υπάρχει έτσι είναι, μια. Η αντιστοιχεία είναι ξεκάθαρη. Τεχνολογικά, ποιο υπερέχει στην κατασκευή στον τρόπο κατασκευή. Δεν υπερέχει Intel, έχει πρόβλημα. Πιθανόν να το λύσει στα τέλη του χρόνου ή αρχέ του επόμενου. Θα το δούμε όμω, γιατί αυτό κουβεντιάζεται καμιά διετία τώρα. Mm -hmm. ε, εντάξει, <laughs> η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δούμε και υλοποιήσει, δηλαδή φορητού υπολογιστέ από κατασκευαστέ υπολογιστών που να φοράνε αυτόν τον επεξεργαστή και μετά να έχουμε να συγκρίνουμε παραδείγματο χάρη. Ναι, yeah, ε, κάτσε να ε, το δράξει, μετά, ένα, εγώ, 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 ένα εγώ. edit video, ένα photoshop φίλτρο απάνω, να δούμε τι γίνεται. Κάτσε να Τι... και τα γούντε πάνω να δούμε μικρά κανένα σύστημα. <laughs> έχει κάει <καίβα laughs> με τα εντεκάρια, ε. Όχι, <laughs> όχι, <laughs> όχι, όχι εγώ δεν έχω κάει με τα εντεκάρια. Μια <laughs> χαρά. Πάει το σύστημα με τα εντεκάρια και με τα δεκάρια. Απλά κατά καιρού ε, αυτό που παραδείγουμε στην Apple είναι ότι κατά καιρού οι ταγούντε βγάζουν θεματάκια με το hardware που έχει. Ενώ στην Apple δεν το έχω δει να συμβαίνει αυτό, ούτε στο Mac που έχω, ούτε στα αυτά τα Mac που είχα παλιότερα. Ενώ εδώ πέρα τώρα με τα 11, ας πούμε, ε, μια κάρτα USB 3 που είχα έξτρα ε, θύρες, κάνει Δεν κάτι νερά. Αυτά. Ναι, δηλαδή εντάξει, θα μου πει ρε φίλε, ένα καινούριο λειτουργικό, πόσο θες να κρατήσεις και το hardware μου το υπάρχει πριν 5, 6, 7, 8 χρόνια. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι θέμα driver. Δεν δικαιολογεί τα Windows βέβαια αυτό, αλλά. Τα Windows προσπαθούν ε, να καλύψουν α, ό,τι ε, hardware κυκλοφορεί εκεί έξω με κάποιο τρόπο. Α, Όταν η Apple και είναι... καλά κάνει βέβαια, έχει, έχει 5, 10, 30 σύστημα. συγκεκριμένα βέβαια. μηχανήματα όπου ξέρει ποια θα παίξουν και πώς με το δικό του λειτουργικό σύστημα. Εντάξει, ε, το ξέρουμε το... ότι είναι ο περιορισμός στο Windows αυτό, αλλά από ναι. την άλλη ο χρήστη τι τον ενδιαφέρει, να χρησιμοποιεί το προϊόν που παίρνει. Ισχύει, δεν αφορά το χρήστη αυτό. Βαϊέ, μιλά ε, μιλάς για ενσωματωμένο doc. Στο πύργο σου ή αξεσουάρ Όχι εξωτερικό. για εξ, ε, εξωτερική κάρτα. Όχι εξωτερική USB. κάρτα. Εσ, εσωτερική κάρτα, αλλά α. USB 3.0 που κουμπώνει mm. πάνω στη μητρική. Αυτό, αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Ε, ε, και είναι δεν είναι, αυτό είναι αυτό αυτό και πολύ προηγώνες. παλιό, δηλαδή, να πω ότι το πήρα πριν 10 χρόνια και α, είναι καιρός να το πετάξω. Και μιλάμε για 3.0 που ακόμα είναι mm. στα ντουζένια της. δεν είναι. Αυτό ούτε. νομίζω ότι είναι περισσότερο τώρα, γιατί την περίπτωση του Βάιου μιλάω τώρα εγώ, θέμα της εταιρεία που φτιάχνει την κάρτα να κυκλοφορήσει drivers specific γραμμή ναι, τσάμπα, τσάμπα κλάφτηκες, Βάι, πάμε στο επόμενο θέμα. ε... να, πω, να, και κάτι ακόμα, επειδή είπαμε για το 10 της γενιάς που και έχει να κάνει, είδαμε μέσα την βδομάδα ε, ευκαιρία της ΙΕΣ ότι η Intel ανακοίνωσε καμιά εικοσαριά επεξεργαστές το 12 της γενιάς, οι οποίοι σε κάποια καταστήματα και στη χώρα μας έχουν αρχίσει και είναι ήδη Βέβαια, μην βιαστείτε να πάνε να ψωνίσετε, διότι περισσότερα, τα περισσότερα motherboard που τις φοράνε θέλουν μη DDR5, που όχι ναι. μόνο είναι πανάκριβε, δεν έχει και διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μας το έλεγες, μας έλεγε, μίλαγες για DDR5 πριν μερικές εβδομάδες, Γιώργο, θυμάμαι. Ναι, ναι. Ούτε θα έχει διαθεσιμότητα για μες το 22. <laughs> ε, είμαι σίγουρο. Όπω σα πάω και στο επόμενο θέμα, να μιλήσω. λέμε για διαθεσιμότητα. Ποιο είναι ένα από του βασικού λόγου του να μην είναι να μην θέλει κάποιος να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό όχημα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι, είναι, ποιοι είναι οι λόγοι του να μην αποκτήσει ένα ηλεκτρικό. Ό, ότι η μπαταρία θα κάνει τρία χιλιάρικα όταν πρέπει να την αλλάξει σε δέκα χρόνια και θα σου πει... Και, και φαντα... Φαντα... φαντάζομαι, Γιώργο, είναι και η αυτονομία, έτσι. Και νούμερο δύο, η αυτονομία όπου λες, αν κινήσαμε στην πόλη, νομίζω δεν είναι πρόβλημα, αλλά αν θες να πας στο μεταξύ, τι είναι. Αυτό. Αυτό, ε, αυτό διαβάζα και σε μια... Άκουγα σε μια συζήτηση που γινόταν στο Bloomberg τις προηγούμενες ημέρες που ήμουν καραντίνα και έβλεπα ότι υπάρχει εκεί έξω για να περάσει η ώρα μέσα στο, μέσα στο σαλόνι. Ε, έλεγε ότι παρόλο ότι ο μέσος όρος κάποιου ιδιοκτήτη αυτοκίνητου είναι τα, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρα την ημέρα... 200 ξέρω εγώ και πολλά λέω μέσα στην πόλη ναι, ναι. είναι ένας παράγοντας που ας πούμε έχει ένα αυτοκίνητο 250-400 χιλιόμετρα ή 600 αυτονομία σε μια πολύ καλή περίπτωση να λες ότι όχι ρε φίλε πώς θα φτάσω εγώ ας πούμε π.χ. Θεσσαλονίκη ή Καστοριά θα πρέπει να φορτίζω στη μέση είναι ψυχολογικός ε, ψυχολογικό πιστεύω, αλλά σε αυτή την απάντηση, σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η Mercedes-Benz, βέβαια φαντάζομαι θα... και πόσο θα κάνει αυτό το αυτοκίνητο, μιας και παρουσίασε το Vision EQ στην έκθεση CES στο Las Vegas όλα αυτά, ένα αυτοκίνητο με αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα. Κάτι πάρα πάρα πολύ δυνατό, ούτε η Τέσλα μπορεί να το χτυπήσει αυτή τη στιγμή, ακόμα και με τις εκδόσεις των αυτοκινήτων της, με την, τις ακριβές, με τις μεγάλες μπαταρίες. Το, αμάξι μαζί με το trailer πόσα μέτρα είναι. <laughs> Όχι ρε, πιο, το... <laughs> <laughs> Δεν είναι φορτιό Έχουμε και ένα τρέιλερ από πίσω, έχει την μπαταρία πάνω. 1000 χιλιόμετρα, αδερφή, φτάνεις μέχρι όσο θέλεις. <laughs> λοιπόν, η τεχνική της Mercedes βρήκαν τρόπο το όχημα να αξιοποιεί το 95% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα λοιπόν. να είναι το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Α, στην οροφή του, λέει, μάλιστα τοποθετήθηκαν και φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγουν επιπλέον ενέργεια από αυτήν των μπαταριών με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αυτονομία του. Βέβαια, νομίζω ότι τα φωτοβολταϊκά παραπάνω από πάνω θα είναι για κανένα air condition ή αναπτύρα. Air αλλά... Δηλαδή, έτσι δηλαδή έτσι απο... περίμενε. <ε... Θα πάρω μερσαρέ και δεν μπορώ να την παραγγείλω με ηλεκτρική οροφή από πάνω. Μισό, μισό, μισό. Εγώ έτσι όπω <ε... το <ε... κατάλαβα <ε... να το λέει, φαντάζομαι ταξίδι χωρί air condition μουσική, χωρί καλοριφέρ. Κλειστά Βασικά, ε, μη σου πω ότι και για φλάσ θα βγάζει το χέρι. Και θα Που έχει είσαι. και ένα μηχανικό χέρι από την άλλη μεριά να βγαίνει να την αφήσει. Κόβει Άζει. αέρα. Κόβει αέρα το χέρι. Ε, κόβει αέρα λοιπόν, το, λέει, το... το Μόνο για να στρίψει. Μετά για 5 w το φλά. Θα είναι ξέρεις, ώρα, Εγώ... πτυσσόμενο, ρε. Θα είναι έτσι στην πλάτη και με το πατάστο του θα κάνει το χέρι. Ε, μαζεμένοι, μαζεμένοι <laughs> καθρέφτε και ρέα θα την έχει ξεβιδώσει <laughs> από πάνω. Ο μέσα αυτοκόλλητη στο μαμπρίτζ και ρε. Γιατί είπε ότι έχουν καταφέρει το 95% να πηγαίνει στην κίνηση τη ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε φαντάζομαι Α... ότι δεν θα υπάρχει τίποτα μέσα. Ένα λάντα ανίβα τη Mercedes θα είναι μόνο Α, για άκου. άκου. Άκου, 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 άκου εδώ πέρα. Ε, η μηχανική λέει τη Mercedes ε, μαζί σε συνεργασία με, τε, με από το τμήμα τη Forfum 1 τη Mercedes εταιρεία. Όλο το μύχο του ταμπλό θα είναι hyperscreen, λογικά σαν αυτό που παρουσιάσαμε σε βίντεο τι προηγούμενε εβδομάδε. Θα είναι εντυπωσιακή ψηφιακή οθόνη ανάλυση 8K, παρακαλώ. Αλλά βάλε, όσο και να σε ευχαρίστησε μία τέτοια ανακοίνωση, γιατί ξέρω ότι δεν θα ήθελες ποτέ να τοποθετήσεις τα χρήματά σου σε ένα Tesla ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άρα ακούγεται μία καλή επιλογή ένα με μεγάλο range ε, της Mercedes, Ε, φαντάζομαι. Όχι, θέλω... όχι, το Τέσλα θα... Θα... θα το ήθελα, γιατί είδα τελευταία ότι ανατινάζεται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν... <laughs> <laughs> πώς, πώς, πώς. Με δυναμίτη, ε. Η, η, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα βγει στην παραγωγή. Απλώ ήθελε να κάνει μια επίδειξη τη τεχνολογική υπεροχή τη. Α, ε, καλά. Okay. Και Φάρον, δούμε, τώρα να μιλήσω εδώ με αντιπροσωπεία να φέρουν ένα κομμάτι. Δεν μου λες το ελληνικό ωστόσο. supercar που το παρουσιάσαν και δεν θα έχει ακόμα πότε θα βγει, δεν ξέρουμε αυτό. Στα ναι, χαρτιά αυτό, σε κάνω κι ναι. εγώ την καλύτερη φωτογραφική κάμερα. Κοίταξε, δεν είναι στα χαρτιά, φίλε. Είναι υπαρκτό. Ναι, 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 όπως, ναι okay. όπως, υπα, όπως, υπαρκτό είναι και το... Κατάλαβα τι θες, Ζαβης, εντάξει. Όπως και είναι και το δεύτερο αυτοκίνητο της Sony, Θυμάστε πέρυσι στη CES έδειξε το πρώτο της ε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έδειξε ακόμα ένα μοντέλο, ένα τύπου compact SUV θα το χαρακτηρίζα το, το αμάξωμά του, ε, το Vision S02. Ε, δεν έχει καθοριστεί αν θα κυκλοφορήσει φυσικά όπως ούτε το πρώτο και θα έχει απόδοση 536 ύπων και τελική ταχύτητα, 180 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό πραγματικά, παιδιά, με λυπεί πάρα πώς γίνεται, πολύ. Πώς, αυτό πώς γίνεται. Για... τα, τα κόβουν, ρε, εσύ. Τους είναι βάζουν κόφτη. Για να γιατί μην να γίνει παραπάνω 500... Γιατί να βάλεις 500 άλογα, μάνα, να δίνεις 180 χιλιόμετρα. Για, δηλαδή. γιατί, για, τα, για, για, για να μην μυθώνω ε, Σίγουρα ε, το γράψατε σωστά. Μήπως είναι 1800 τελική. Και... Όχι, ρε. <laughs> όχι. Βάει, δίνει πόνο στα φανάρια μα τώρα. Ε, ε ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Εκεί δίνει. Σούζα το πα. <laughs> ναι, ρε, σύ, βάει, πραγματικά ρε. Αμαξάρε που έχει τύχει και εγώ να, να, πιάσω στα χέρια μου ηλεκτρικά και έτσι. Και δεν πάνε, ρε, φίλε, πάνω από 165-180. Είναι απίστευτο να μου πει σε κάποιον που το είχα πει, <laughs> με, με, με προσγείωσε και μου λέει, Γιατί, πού επιτρέπεται να πα παραπάνω. Εντάξει, από τη μία όντω ξέρει. την έρημο Νεβάδα σε τέτοιο. Μ' άφησε χαζό. χαζό. Αλλά στα, 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 νιάτα μα, εμεί, Γιώργο και Βάιε, θυμάσαι ότι όταν έπεσε γρήγορο αμάξι, χτύπαγε 2-20-2-40. Τελική. Το Μεξικό Έτσι. το δοκιμάζαμε. Όχι εδώ να τα λέμε αυτά. Εδώ Έτσι, Έτσι είναι. Τώρα εδώ πέρα 160 και 180. Οκ. Okay. Και λοιπόν, τέλος, πάντων. Λοιπόν. Έλα, Τίποτα. Ε, μια που είπαμε για αμάξι πάντως το, το, με το Τέσλα που ανατινάχτηκε ήταν υπερπαραγωγή ρε φίλε. Δηλαδή αυτός ε, το ατίναξε έχασε και τα λεφτά του για το αμάξι. Αλλά πόσα λεφτά έδωσε για να γυρίσει το βίντεο. Δηλαδή... Το είδες ε. ε ναι. Παρα... Δηλαδή είχαν φτιάξει. Είχαν βάλει κάμερα από τη μία προστατευτικά, <laughs> κάμερα <laughs> από την άλλη. Κάμερα... Αυτό πρέπει να ναι, και έχουμε και στο άλλο που θέλω όταν το είδα αυτό το βίντεο, λέω πόσα λεφτά μπορεί να έχει ρε φίλε, για να το κάνει αυτό το πράγμα και να πει, έλα, δεν πάμε να την άξουμε ρε παιδιά. Μαριέμα να αγοράζω μπαταρία. Ναι, γιατί με έχω ξενερώσει με τον Ήλον. Τι ναι, Αν ε, ε, και πάει φρένο η Τέσλα. Άμα μπει να δει πόσα views έχει, νομίζω πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Εντάξει, αφού το έχουμε δει οι τρει μα money, money money, φαντάσου. Έτσι και τι είναι η ανατείναξη ενό αυτοκινήτου, εντάξει, Τέσλα. Το βάλαμε εντάξει, και ωραία. Που, που Ωραία τα distraction βίντεο μπορεί να τα δεί, και δύο φορέ και τρει, είναι μερικά ωραία. Ε, ωραία. Ε, είναι ωραία, αλλά και ωραία όταν είναι αμάξι του Λέλλονου. <laughs> και ωραία, παιδιά, και ωραία... Με φωτογραφία είναι... του μέσα στη θέση του οδηγού, ε! <laughs> στο, στο προσκέφαλο του οδηγού να έχει κολλήσει μια, yeah. ε, ένα πορτρέτο του ε, Κλείνω παιδιά το αυτοκινητιστικό κομμάτι της ε, σημερινής εκπομπής Λέγοντας ότι πάλι στην έκθεση στη CES ε, Μάλλον κατά τη διάρκεια της CES νομίζω δεν ήταν παρούσα η Volvo Cars η σουηδική εταιρεία, ο Σουηδό κατασκευαστή, ανακοίνωσε όμως ότι σε ηλεκτρικά αυτοκίνητά τη, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρουν update και θα μπορεί όταν είσαι σταθμευμένος και φορτίζεις το, κινητό, το αυτοκίνητο περιμένοντας, να βλέπεις στην οθόνη του οι βιντεάκια από το YouTube. Καλό. Καλό. Ε, εντάξει, αυτό το... το... Ε, ε, ο έλλον έχει α, βάλει games και α... παίξει όταν είσαι σταματημένος. Και Tetris, έτσι, η Mercedes έχει βάλει και Tetris. Ε, άρα ε, είναι και αυτό κάτι καινούργιο Μπαίνει το YouTube, νομίζω η Volvo ανακοίνωσε και Google Assistant Θα ενσωματώσει στα... στο infotainment των αυτοκινήτων της Γενικά τα πάει πολύ καλά με τα Google Services η Volvo Και βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, έτσι το έχουμε ξαναπεί Που ενώνεται αυτός ο κόσμος από τα smartphone και τα tablet Ενώνεται αυτή τη στιγμή με, το... με την αυτοκίνηση Και είναι κάτι μοναδικό συνδελίτε. Έχει συντελήτε... αρχίσει να γίνει. Οπότε συντελήτε... γίνεται τώρα σε... με γορκούς. Ε, εντάξει, έχεις και το κινητό σου να δεις YouTube θα μου. πρέπει τώρα να το έχεις ε, οθόνη. Ε, Αν έχει και κανένα κάποιος εκεί, το συνδέεις. Άμα έχεις μεγάλη οθόνη ρεσί, εσύ, με, δεν μπορείς να δεις από το κινητό YouTube στη, στην οθόνη μέσω CarPlay. Στο Όχι, κινητό Ο δεν είναι. Χάλασε ναι. όλα τα όνειρα ε, τώρα. Ε, ε, ναι, αλλά σκέψου βάει ότι το Volvo ας πούμε, έχει οθόνη 12 ίντσων, Δεν είναι πιο ωραίο να <coughs> το βλέπει εκεί πέρα. Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό. Απλά θέλω να πω και okay, είναι μια δυνατότητα ωραία. Αλλά... Πατέντε πατέντες βρίσκονται σίγουρα. Πατέντες το ανησυχητικό είναι ότι είπε να περιμένει να φορτίσει. <laughs> Ε, Πο τι? Πόσο θα περιμένει το θέμα. Ε, για ένα καφέ, ε, θα, να ξέρω. Ξέρω. Πε, θα, θα δεις όλη, την τη καινούργια σεζόν του Cobra Kai στο Netflix. <laughs> 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 Είναι γι' αυτό κάτι, αλλά νομίζω με του γρήγορου φορτιστέ που όλο ένα και πληθαίνουν ε, η φόρτιση γίνεται πραγματικά γρήγορα. Δεν νομίζω να θέλει πάνω από ένα 20, 20, λεπτάκι με super charger για να βγάλει 200 χιλιόμετρα ακόμα, 300. Τέλο πάντων, εντάξει. Είναι για αυτό το βρει. Πάντω χαίρομαι γιατί βλέπω και από τις διαφημίσεις των ελληνικών εταιριών που διαχειρίζονται ηλεκτρική ενέργεια και ρεύμα ότι έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στο δικό δίκτυο της Ελλάδας με ταχυφορτιστέ. Υπάρχουν ταχυφορτιστές. Δεν είναι απλά μπρίζα να περιμένεις μισή μέρα να φορτίσεις το αυτοκίνητο και χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε τρει φορτιστέ. Άμα δεν είναι σου κουμπρίζα να βγάζει το καλώδιο και να φεύγει μαζί και το καπάκι τη μπρίζα, δεν λέει, φίλε. Να ξέρετε. Ναι, ναι. Εγώ πάντω να ξέρετε, για αυτό που είπε τώρα, ο Κώστα, βλέπω σε κάτι φόρουμ από ανθρώπου που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα ότι λένε αυτό που λέει ο Κώστα ισχύει, ότι έχουν βάλει πλέον αρκετού φορτιστέ στι εθνικέ οδού, που είναι και το πιο κέριο σημείο, α πούμε. Αλλά έχουν παραπονό ότι οι φορτιστέ που βάλανε, ναι, δεν είναι ταχυφορτιστέ αλλά δεν είναι οι πολύ μεγάλοι ταχυφορτιστές που φορτίζουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι αυτοί που φορτίζουν απλά γρήγορα. Να, δεν είναι supercharged super, super κατάλαβα. Ναι, δεν είναι σαν τους, ας πούμε, supercharges που είναι πάνω, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν το ξέρω για ακριβώς το σπορ, πάνω από 50 ε, ε κιλοβάτ φορτίζουν, είναι πιο χαμηλής ισχύως. Ε, άκουγα στη, πάλι στο Bloomberg προχθές για, το, για την τεράστια επένδυση που έχει κάνει στην Αμερική ο Έλον Μάσκ με τους Τέσλα, τους Superchargers. Έχει ε, ε, ε. και ε, μάλιστα από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, αυτή τη στιγμή ε, συζητιέται και το ενδεχόμενο να υπενικιάζει και σε άλλους ε, κατασκευαστές, να μην είναι μόνο για Τέσλα. Να εκμεταλλευτεί το δίκτυο όπω ε, πώς... τη. Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερή επένδυση και λέει δύσκολα αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο άλλο ε, ιδιώτη ή φαντ να πλησιάσει αυτό που έχει στήσει σήμερα ο Μάσκ. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε μια εταιρεία να παράγουμε adapters και να τα στέλνουμε στην Αμερική. Βάιε, θα το κάνουμε αυτό, αλλά πριν το κάνουμε, θέλω να μα πει το, το επόμενο θέμα σου. Το επόμενο θέμα μου αφορά μια εταιρεία που μπορεί να την έχετε ακούσει αλλά μπορεί να είστε και στα σκοτάδια και να μην την ξέρετε. Είναι η Clearview AI. Artificial Intelligence. αδερφή. Εννοείς ότι δεν την έχεις ακούσει. ακούσει. Ε, πάντως για να σας πω πόσο ε, γνωστή έχει γίνει αυτή η εταιρεία στο κομμάτι που θα μιλήσουμε είναι ότι ο Τζον Όλιβερ, ο Αμερικανός... Ε, παρουσιαστής με τον John Oliver το show που έχει στην Αμερική όπου σχολιάζει με χιουμοριστικό τρόπο διάφορα θέματα που αφορούν το παγκόσμιο, ότι την Αμερική και φυσικά και παγκόσμια όλο το, όλο, όλη τη γη την έχει αναφέρει. Η Clearview λοιπόν τι έχει κάνει, έχει χρησιμοποιήσει πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ανείχνευσης προσώπων για να αποσπάσει από το ίντερνετ βιομετρικά στοιχεία των χρηστών του ίντερνετ μέσα από τις selfies που ανεβάζουν και τις φωτογραφίες τους, Ωστε να τα μεταπουλήσει που θα λέγατε εσεί. Στην Google. Όχι. Στο, είδες, στο, στον Ζούκεμπεργκ. Όχι. Είδες, είναι στον πιο, Musk. Ψα... πιο ψαγμένοι. στα πουλάνε Musk. σε κρατικού οργανισμού. Τύπου αστυνομία, mm. τύπου ε, ασφάλεια, oh, man, τύπου CIA και δεν συμμαζεύεται. Φυσικά αυτό γίνεται χωρί την άδεια των χρηστών. Έτσι. Άντε. το λογισμικό κάνει crawling, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την έκφραση αυτή, ε, και βρίσκει τα, αυτά τα στοιχεία και στη συνέχεια η εταιρεία τα διαχειρίζεται. Ε, Όμω, Όπω καταλαβαίνετε, οι δράσει είναι πολλέ. Και φανταστείτε ότι για να το έχει παίξει και ο Τζον Όλιβερ, που μιλάμε ότι τα βίντεο του στο YouTube τουλάχιστον πριν το ότι βγαίνει σε τηλεοπτικό δίκτυο τη Αμερική, έχουν εκατομμύρια views, είναι, έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Στη Γαλλία, λοιπόν, υπάρχει δικαστική απόφαση όπου έχει απαγορέψει την Claire View να κάνει αυτή τη δουλειά στη Γαλλία και να διαγράψει και τα δεδομένα που έχει συλλέξει από τη Γαλλία. Αφορά όμω μόνο τη γαλλική επικράτεια. Έτσι. Δεν αφορά τι έχει κάνει η εταιρεία αλλού. Έτσι, δηλαδή, και αυτή Δεν την βλέπω εμπορία... την Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζαλίζει με οτιδήποτε με τα GDPR και τον Ατλαντικό να ασχολείται με τέτοια θέματα. Α, ας να το πω αυτό τώρα, γιατί ήθελα να το πω μια που λες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, 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 αυτή η. η, η Πώ το λένε. Ε, 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 είναι η Commission National de Information et des Libertés. Δηλαδή, το το, το γαλλικό Πόσα χρόνια έκανε Παρίσι. Έκανα πολλά χρόνια, φίλε, πολλά χρόνια. Και, ε, και την, τι λέτε, βρεθήκαμε, δεν ξέρω. Ε, βέβαια, αυτοί ε, τι και πώ βρήκαν το πάτημα για να του πούνε τι κάνετε εδώ, Παραβίαση GDPR. Υπάρχει το GDPR στην Ευρώπη που απαγορεύει την συλλογή χωρί την άδεια των χρηστών προσωπικών δεδομένων. Οπότε, εδώ πέρα πατήσαν πάνω αυτό. Και επίση είναι και δεύτερο πάτημα είναι ότι δεν δίνουν πρόσβαση στου ίδιου του χρήστε στα στοιχεία που έχουν συλλέξει, εάν mm. θέλουν αυτοί να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και να τα διαχειριστούν, Ωραία. οι χρήστε δηλαδή που είναι βασικέ αρχέ αυτέ του GDPR. Δηλαδή, ε, αυτό το GDPR αυτό λέει ότι δεν μπορεί να συλλέξει κα... χωρί την άδεια, αλλά και να συλλέξει με την άδεια, πάλι ο χρήστης πρέπει να έχει ανα πάσα στιγμή τη δυνατότητα να σου πει διαγράψε με, δεν θέλω να αυτό. το έχει άλλο. Αυτό. Ναι. Ε, ευελπιστούμε τώρα να μπει μην... και εδώ πρόκειται για μια άλλη περίπτωση, όπω λέγαμε πριν για τα κοινωνικά δίκτυα, όπου Πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση παγκοσμίω, όχι μόνο στη Γαλλία. Να υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κανόνε και όροι για αυτέ τι εταιρείε που ξεπηδάνε ή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κενά στην ομοθεσία να επιθυμίσουμε ότι στην Αμερική δεν υπάρχει ας πούμε, GDPR, έτσι, ούτε, ε, ούτε και σε άλλε χώρε. ούτε σε ούτε τίποτα από ναι, λάχα. ναι, ναι. Άρα θέλουμε να δούμε ε, ότι αυτό που υπάρχει πολύ, ο φόβο των προσωπικών δεδομένων και το φακέλωμα που λέγανε παλιότερα ε, σε παλιέ εποχέ ε, επί Χούντα, αλλά και το φακέλωμα που πολύ λένε το ηλεκτρονικό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο τι γίνεται. Ε, γιατί από την άλλη δεν ανεβάζουμε τι φωτογραφίε κτλ. για να μπορεί να τι διαχειρίζεται ο καθένα όπω θέλει. Ε, πρέπει και πρέπει να είμαστε ιδιοκτήτε των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, ωραία για να είδους είδους. Και να προσέχουμε και που δίνουμε πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Πολλές φορές, το έχουμε πολύ πολλές φορές στην εκπομπή, ότι ε, για να εγκαταστήσεις μια εφαρμογή οτιδήποτε, επειδή είσαι συνηθισμένο να πατάς next, 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 accept, 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 μπορεί να δίνεις... Ε... Και θα κάνεις ρε βαΐα, κάτσε μαλός. Α, κάτσα μαλλιόζεφιλ. Εντάξει τώρα, αφού θέλω να παίξω το καινούργιο το Apple. Τσαμπέ το... είναι. Με... Τσαμπέ είναι το. Δεν θα έχει μέσα τον Τζόκοβιτζ Πάρε τώρα το, το, το πρόσωπό μου και φέρε το παιχνίδι. Εκριβώ, <laughs> και είναι και, είναι και τσαμπέ. Δεν, δεν έχουν τα εκατομμύρια δολάρια που μοιράζει στα ανώτατα στελέχη τη η Google. Έτσι, Ρε Γιώργο, που αγοράζουν ό,τι θέλουν αυτοί. Η, η, η Google, όπω φαίνεται, πάει καλά σε αυτέ τι τακτικέ στην αναζήτηση και σε όλα τα άλλα εμπορικά προϊόντα που έχει. Γιατί η τέσσερα, λέει, οι τη εταιρεία πήραν μια καλή αύξηση στο μισθό του από 650.000 δολάρια το έτο στο 1 εκατομμύριο. Είναι καλό ποσοστό αύξηση. <σταφέρανε>, ε... Θα, φέρανε απόδοση όμω. Θα πετύχανε αυτό, <σταφέρανε> αυτό, ήθελα, ναι. αυτό, ήθελα, να πω. Αν και είμαστε υπέρ των εργαζομένων να παίρνουν και αυτοί αυξήσει, άμα οι άνθρωποι αυτοί κάνανε ένα project και φέρανε δισεκατομμύρια στην Google. Ήταν να δει. Αυτό δεν διευκρινίζεται πουθενά. Φαντάζομαι όμω ότι για να πήραν αύξηση κάτι καλό έχουν κάνει στην εταιρεία. Παλιώ <σταφέρα> <σταφέρα> δεν νομίζω ότι θα του έρθει. Εμένα με με ενοχλεί το, απο, αποστηρωμένο σχολιασμό γεγονότων. Δηλαδή, οκ, okay, πήραν 650 σε εκατομμύριο, 350.000 αύξηση στο μισθό του. Okay. Ναι. Γιατί όμω, με ποια αιτιολόγηση του το έκανε αυτό η Google, δεν μπορεί η Google ξαφνικά να είπε κάτσε να πετάξω ένα εκατομμύριο δολάρια να τα δώσω αύξηση σε αυτά τα παιδιά, ή να είπε η Google αυτό είναι ο ανυψιό μου, αυτό είναι ο ξάδερφό μου και αυτό είναι. Κάτι έχουν κάνει οι άνθρωποι, έτσι. Κοίταξε, είναι, είναι, αν διαβάσει του τίτλου του, που στο άρθρο του blog του Tech Blog του γράφει αναλυτικά, είναι νομίζω κατέχουν κέρδη θέσει στην εταιρεία. Πες, δηλαδή, πες, ο ένας πες ένα θυμάμαι, ότι είναι υπεύθυνο τη αναζήτηση, που είναι η βασική business τη Google. Ναι. Και φαντάζομαι ε, ναι. ότι συνεχίζει και πηγαίνει καλά, άρα πιθανότατα δικαιολογημένα πήρε αυτή την αύξηση. Ε, Πάντω, Γιώργο. Η... Ε, ναι, το σε παρακαλώ, τώρα, γιατί δεν άρεσε στο ναι. Πάει, όχι, μ' άρεσε και ήθελα να δίκιο. Έχει δίκιο ότι μπορεί. Επειδή δεν είναι απαραίτητα κακό ότι οι άνθρωποι πήραν αύξηση στο μισθό του επειδή είναι μεγάλο στελέχη. Απλά οι εργαζόμενοι τονίζουν αυτό τώρα μια αντίθεση που συμβαίνει, ότι όχι μόνο εκείνοι δεν έχουν πάρει αύξηση, αλλά κάποιοι έχουν απολυθεί από το 2019 ε, ανέτεια, θεωρούν, και έχουν πάει την Google στα δικαστήρια. Και διάβασα ότι μάλιστα σκέφτονται έναν από αυτού, έναν από αυτά τα στελέχη, τα τέσσερα που πήραν τόσο μεγάλη αύξηση, να το καλέσουν ω μάρτυρα υπέρ στο δικαστήριο όπου φαντάζομαι θα έχουν κάποιο σκεπτικό ή δικηγόροι του που θα, ε, θα επιβεβαιώνει τι θέσει του ότι έχουν δίκιο ότι έπρεπε και αυτοί να πάρουν κάποια αύξηση, αλλά η Google δεν το κάνει. Αν έχουν αρνηθεί, άρα... φυσικά θέλουμε να δικαιωθούν. Αλλά εγώ πριν κλείσουμε το θέμα, να πω ότι, να επενθυμ... να, να πω ότι αν πήραν τέσσερι μεγάλη αύξηση αυτή οι τέσσερι, τι αύξηση θα πήρε άραγε τα στελέχη τη TikTok. Γιατί η είδηση ήταν ότι το TikTok είναι πλέον πρώτο προορισμό στο Ιντερνετ και ξεπεράσει τον Google, έτσι. Υιχύει. Για φανταστείτε. Εμένα μου έχουν σπάσει τι... τα νεύρα. Μου στέλνουν συνέχεια link TikTok. Ε, Έλεω, δεν έχει προ... τι, τι έχει περάσει βάλει το Google ότι το, το Facebook. TikTok, το TikTok ξεπέρασε ακόμα και σαν νούμερο ένα επιχώρο, ε, ε, σημείο επισκεψιμότητα την Google στο ίντερνετ. Α, ότι δηλαδή ο... ότι... ότι περισσότεροι μπαίνουν ναι, ότι... για να καταναλώσουν βίντεο παρά να ψάξουν σε κάτι, ίσως κάπω έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι Ανοίγουν ή... την εφαρμογή του TikTok. Ναι, 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 ναι. Πω, πω, παιδιά, τη σαβούρα κυκλοφορεί εκεί πέρα, ρε φίλε. Και Άπιρα, να σου πω κάτι. Πέ, πέραν από το χαβαλέ. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω άτομα να, να, να καταναλώνουν πρα, τον αλωνών τις δημιουργίες. Τους πιάνω και τους λέω, ρε, κλείστο το κινητό, κλείστο το TikTok, δημιούργησε εσύ κάτι και εδώ το να καταναλώσουν οι άλλοι. Μην κάθεσαι εκεί πέρα αποχαυνομένος και κάνεις swipe up να βλέπεις. Δηλαδή, και ξέρει άμα ξεχαστεί ένα βίντεο, το παίζει replay και replay και replay ναι. συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι οι content creators. Ρε ε, παιδί, παιδί μου, ναι, αλλά κάνε κάτι. Φτιάξε πάρε, ε, 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 μια, ένα χαρτί και ζωγράφισε με μαρκαδόρο κάτι. Γράψε τις σκέψεις σου σε ένα... Στο κινητό ναι, σου. Και, και, και θέλω να σου πω: ναι, Πολλοί άνθρωποι θέλουν μια πιο απλή ζωή. Κατανάλωση σε αυτό που του έχουμε μάθει. Δεν... Βαϊέ, αν έχει ε, λίγο ελεύθερο χρόνο και θε έτσι λίγο να χαθεί και να αποχαυνοθεί και να ξεχαστείς, δεν σου λέω εγώ, αλλά όχι εκεί συνέχεια ατελείωτε ώρε κατανάλωση. Τη βλακεία του αλουνού. Γιατί δεν παρακολουθεί ένα ντοκιμαντέρ, ε, κάποιου να συζητάνε για ένα σημαντικό θέμα, ένα ιστορικό γεγονό, κάτι μελλοντικό που θα έρθει από δέκα ανθρώπου, μία ε, ομιλία από το TEDx ή κάποιου άλλου έτσι inspiring ε, ανθρώπου παγκοσμίω που έχει κάτι να σου πει να ανοίξει το μυαλό σου. Παρακολουθεί. Ναι. τώρα πάλι θα κάνω αντίλογο εδώ. Μπορεί είναι όμως και που θες να όμω και στιγμέ που θε να δει σαβούρα για να γελάσει. Λίγε όμω. Να απασχολεί. Λίγε είναι αυτό το scrolling και ένα, είναι δύσκολο να το κόψεις. Έχει και ένα επιπλέον κακό το TikTok. Εγώ βλέπω ότι έχει μέσα και ανθρώπου που κάνουν βιντεάκια μικρά, μεγάλα, δεν παίζει ρόλο Όπου μπορεί, θα πω τυχαία τώρα, μπορεί ο ένα να σου λέει κάνει οπωσδήποτε το εμβόλιο γιατί θα πεθάνει και ο άλλο να σου λέει μην κάνει το εμβόλιο γιατί θα πεθάνει. Και δεν υπάρχει κανένα έστω και μικροέλεγχο όπω στα social media που σου λέει: οκ. Okay, ε, πάτα εδώ και διάβασε πληροφορίε έγκυρε no, για τον COVID. Είδε ότι είδε, διάβασε και κάτι έγκυρο να κάνει μόνο αν είναι σωστό. Πάντω και οι δύο αυτό. δίκιο έχουν ε, ότι το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατο. Είναι ότι θα πεθάνει ο χρόνο ε, τώρα, και... δεν γνωρίζουμε το πότε. <laughs> <laughs> Πάντω ε, εντάξει, ωραίο, ωραίο, και αυτό το θέμα. Ε, Σα παιδιά, δημιουργήστε. Μην καταναλώνετε μόνο. Αυτό θα ήταν η δική μου η συμβουλή για το 2022. <laughs> και σα πάω, και σας πάω σε ένα. 2000... Ναι, ναι, ναι 22 Άρα. resolutions. Βάλτε λοιπόν, στόχο. Βάλτε στόχο, χάστε κιλά, <laughs> ξέρεις, ε, Αλλάξτε τη διατροφή σας, διαβάστε περισσότερα βιβλία. Όχι, ό,τι θέλει ο καθένας όλα να, να κάνει. Όλα αυτά που λες... Έχω πει θα ξεκινήσω τη Δευτέρα, μην αγχώνεις. Ε, όλα αυτά που λέω δεν τα <laughs> κάνω. Βασικά. Από Δευτέρα, από Δευτέρα όλα θα τα κάνω. Και βιβλία θα διαβάζω παραπάνω και θα ξεκινήσω δίαιτα. Από Δευτέρα. Να. Λοιπόν, πάμε, πάμε σιγά σιγά προ το τέλο τη εκπομπή. Να σα πω γρήγορα για ένα νεάκι που έρχεται από τον κόσμο των smartphones και του υπερτούμπανο high-end επεξεργαστέ που θα πλαισιώσουν τα, τα ακριβά κινητά του 2022. Εκ, από εκεί τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται ιδιαίτερα καλά και μαθαίνουμε για προβλήματα υπερθέρμανσης. Δηλαδή αυτό που λέγαμε νωρίτερα Γιώργο για επεξεργαστές SOC, SOC, Silicon on Chip, ε, για τα κινητά, Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να τους λέμε επεξεργαστές, εγώ επεξεργαστές πάντως τους λέω και άμα σας αρέσει. Ε, από εκεί πέρα έχουμε MediaTek Dimensity 9000, Samsung Exynos 2200 και Snapdragon 8 Gen 1 κατασκευασμένη αρχιτεκτονική σε 4 νανόμετρων. Ε, αυτή είναι η τρει του μπάνι που θα μας απασχολήσουν μέσα στο 22. Κάποιοι που έχουν πρώτοι συσκευές demo στα χέρια τους ε, λένε ότι ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία στα κινητά και αυτό είναι κάτι που δεν μας αρέσει να το μαθαίνουμε ε, στι, την αυγή του 2022 γιατί θα έρθουν αυτά τα κινητά στα χέρια μας και φαντάζομαι πως αφήνουν και σχόλια στο tech blog. Προτιμούμε ρε παιδιά στο σημείο που, έχουν, που έχει φτάσει η επεξεργαστική ισχύ στα κινητά. Καλύτερα δεν είναι να είναι ένας επεξεργαστής power efficient παρά ε, super special στα benchmarks. Okay. Έλεος πια. Να μπορούμε να βάλουμε και ένα αυγό από πίσω, μα θες να το ψήσεις. Ε, ε, να μπορούμε, λέω, βέβαια, σπίτι. ένα βασικό χαρακτηριστικό της υπερθέρμανσης είναι ότι ε, αναλώνει κατά πολύ πιο πολύ τα υλικά σε βάθος χρόνου. Αυτό που λέμε και για τους υπολογιστές, γιατί να κάνεις ψήξη στον, στον προσέσορ του υπολογιστή κτλ. Γιατί ό, όσο υπερθερμαίνεται και μένει σε κατάσταση τέτοια, η αποδοτικότητά του και η ζωή του μικράνε. μειώνεται. Ναι. Βάι, πήγαινε μα στο, στο επόμενο θέμα, το, το τελευταίο σου, και μετά να πασάρουμε και του Γιώργου να κλείσουμε σιγά-σιγά. Δεν θα κλείσουμε με του Γιώργου, θα κάτσουμε κανένα δύο ώρα εδώ, στο λέω από τώρα. Oh. Γιατί... Ε, <laughs> θα, ε, αφού θυμάστε <laughs> το θέμα, δε ποιο είναι το θέμα και θα καταλάβει. Λοιπόν, ξεκινώντα <laughs> <επικινάω. laughs> το Instagram, έκανε ωραία Καφές. Να κίνηση. Ε, πλέον μπορεί να, να επιλέγει εσύ αν θα ενσωματώνονται τα ε, posts από το Instagram σε διάφορα site. Τι γινόταν μέχρι τώρα αυτό γίνεται με όλα τα social media και με το YouTube και με το Twitter και με το Facebook υπάρχει επιλογή ενσωμάτωσης embed η οποία μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει σε ένα ενημερωτικό site σε ένα blog σε ένα πουδήποτε wordpress οτιδήποτε να πει ότι να πάρει τον κώδικα που τον παρέχει το social το κοινωνικό δίκτυο τον παρέχει από μόνο του στο YouTube να πούμε ότι. Υπάρχει δυνατότητα αυτή ήδη να κλείσει τη δυνατότητα να ενσωματώσει κάποιο το βίντεο σου. Έτσι, mm -hmm. το Instagram λοιπόν πλέον σου επιτρέπει να έχει την ίδια δυνατότητα. Να λε δηλαδή στο λογισμικό, στο, στο social media, στο Instagram, ότι δεν θέλω να επιτρέπει την ενσωμάτωση σε εξωτερικέ πηγέ. Και τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό, Γιατί ε, το Instagram είναι ένα φωτογραφικό κατά βάση, social media, δηλαδή προβάλλουν εκεί πέρα πολύ φωτογράφοι τη δουλειά του και γενικότερα. Ε, υπήρχαν πολλέ περιπτώσει και δικαστικέ διαμάχε στην Αμερική, καθώ ενημερωτικά μέσα και όχι μόνο, τσιμπούσαν embed το. Έλεγαν τον φωτογράφο, δώσμε τη φωτογραφία σου να δημοσιεύσουμε, γιατί θέλουμε να πούμε κάτι με αυτό. Έλεγαν τον φωτογράφο, εγώ δεν θέλω. Και παίρναν αυτή embed και το βάζανε ενσωμάτωση μέσα στο άρθρο. Και ο, mm. ο φωτογράφο μετά αναγκαζόταν να κινηθεί νομικά και μάλιστα υπήρχαν και ιστορίε ότι μία δικαιώθηκε ο φωτογράφο, μία δεν δικαιώθηκε. Πλέον το Instagram λοιπόν παίρνει θέση στο θέμα. Σου λέει θα σταματήσετε να, δια... να μαλώνετε και δίνω τη δυνατότητα στο χρήστη, αυτό να αποφασίζει <κοκοκοκο> αν θα το επιτρέπει να γίνεται ή όχι. Ωραίο. Πολύ Ωραίο. Ωραία. Σωστό είναι, σωστή κίνηση. Σωστή κίνηση ε, για την προστασία ε, των επιλογών του κάθε δημιουργού. Δημιουργού. Έτσι. Ναι, βέβαια. Και του απλού χρήστη ακόμα. Μπορεί να μην θέλει μια φωτογραφία του να βγει παρά έξω από εκεί. Καλά, την τραβά ένα screenshot και τη βάζει. Λοιπόν, ε, αυτό γίνεται. Γιώργο... Γίνε, βέβαια. <laughs> απλά, <laughs> απλά, θες... απλά sorry τώρα, μια που το είπε αυτό, έχει σημασία. Με το screenshot είσαι παράνομο και το ξέρει. Με το embed mm. υπήρχε το είσαι νόμιμο παρά αυτό. Mm. Τώρα το Instagram το κόβει. Σου λέει mm. πλέον, mm. γιατί το Instagram είχε πάρει θέση στι δικαστικέ διαμάχε και εμεί δεν επιτρέψαμε ποτέ σε <coughs> τρίτου <coughs> να παίρνουν το υλικό μέσω embed. Οπότε τώρα <coughs> ναι. έχουμε. Το Instagram σου που λέγε, ναι, σου, έλεγε, σου έλεγε δεν ήξερα. Έβαλα το link, εμφανίστηκε τι έκανα εγώ λάθο. Έχει επιλογή και το πήρα, δεν είναι, ναι. Και κλείνουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς το τέλος αυτή τη πρώτη εκπομπή. Ε, μάλλον το αγαπημένο θέμα του Άιου. Παίζει Γιώργο, 2022. πες. Γιώργο. Ο Αλίτης. ο Αλίτης τι έκανε, πες. Λοιπόν, η Κίνα καταγγέλει <ΣΣ1> <ΣΣ2> επίσημα <ΣΣ2> στον ΟΗΕ τα, την, την, εταιρεία του Elon Musk ε, για τους δορυφόρους του Starlink ότι φέτος δύο φορές τουλάχιστον την 1η Ιουλίου και την 21η Οκτωβρίου ε, απέφυγαν σύγκρουση με τον υποκατασκευή δικό τη διεθνή διαστημικό σταθμό. Φτιάχνει ένα δικό τη διαστημικό σταθμό η Κίνα ε, και καταγγέλει ότι δεν είναι δυνατόν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο ή νομίζω είναι ήδη 2.000 οι δορυφόροι που έχει εκτοξεύσει ο Elon Musk για τη Starlink, για το δορυφορικό Ιντερνετ. Γιατί όχι μόνο λέει κινούνται ε, σε τροχέ που παράδειγματο χάρη. Μπορούσε να τρακάρει δύο φορέ να χτυπήσει το διαστημικό σταθμό τη Κίνα κάποιο δορυφόρο του, αλλά η δεύτερη λέει, φορά, τον Οκτώβριο, όταν προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύγκρουση και προσπαθούσαν να μελετήσουν πώ κινούνται οι δορυφόροι τη Starlink, αυτοί κινούνται λέει απροσάρμοστα. Δηλαδή δεν είχαν κάποια λογική στο πώ κινούνται ε, και αλλάζουν, αλλάζουν κινήσει περίεργα. Και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο και πολύ επικίνδυνο. Αυτό να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, όχι μόνο με δορυφόρου Starlink. Αν θυμάστε, έχουμε ξαναπεί σε εκπομπή ότι έχει υπάρξει ξανά θέμα ε, σύγκρουση μεταξύ ε, δορυφόρου. Ε, αν θυμάμαι καλά, πάλι τη Starlink ήταν και κάποιου άλλου δορυφόρου από μια χώρα που δεν θυμάμαι πια είναι αυτή τη στιγμή, η οποία πάλι κατήγγειλε τον Elon Musk, ο οποίο λέει ότι κινείται σύμφωνα με τα όσα προστάζει η συμφωνία που έχουν κάνει στον ΟΗΕ από το, δεν θυμάμαι, από το 67, από το 69 που είχε ξεκινήσει μια συμφωνία για την διαχείριση των όσων δορυφόρων ή άλλων βρίσκονται στο διάστημα. Όσο πιο κατάλληλο ε... κατάλληλος κακός για την επόμενη ταινία James Bond να... μπορεί να είναι ο Elon Musk. Πόσο? Πόσο. Είναι, είναι ένα άνθρωπο που την εταιρεία του την έχουν καταγγείλει στον ΟΗΕ. Πόσε εταιρείε έχουν καταγγείλει στον ΟΗΕ από μια χώρα. Ρωτώ. Και να φανταστείτε σκοτώνει παιδάκια. <laughs> λοιπόν, Βάιε, κλείνοντα την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε όλου του φίλου. Ε, Δεν ξέρω. Ναι, από περίμενε, 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 Με κλείνει λίγο, λοιπόν, λίγο να πω κάτι. Λουκά. Για τη γούνα του. Έλα, έχω το διαφημίσει. Έχω διαφημίσει. <laughs> ναι, το είδα, το είδα. Ε, το είδατε. <laughs> λοιπόν, επόμενη <laughs> εκπομπή, το είδε Γιώργο. Το πρέπει, πρέπει να σχολιάσουμε λίγο έτσι και, και το Cobra δεν ξέρω αν το είδατε και αν το παρακολούθησατε τις τρεις σεζόν oh. που βγήκε. Ε, με η το... τέταρτη yeah. δεν την έχω δει του Κομπρακά, περιμένω να τη δω μαζεμένη. Ωραία. Ε, νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι και τεχνολογικό. το ειδικά για το θέμα του look, don't το look up, είναι και θέμα τεχνολογικό αρκετά. Με την... θε να το θυμηθεί αλήθεια, γιατί και εγώ θα ήθελα Κατωβά, να το σχολιάσω. Ναι, ναι. Και πριν μάθω, πριν, μάθω, όλο αυτό το, τζερ, το, που έχει, το μπάζ που έχει δημιουργηθεί γύρω του, κατά τύχη το είδα και πραγματικά με, μου άρεσε σαν ταινία, σαν διαφορετικό. Σημείωσε το να το πούμε την επόμενη εβδομάδα. Παιδιά, είναι για Έτσι. μια ταινία που παίζεται αυτή αυτή τη στιγμή στον, στην πλατφόρμα του Netflix. Don't ναι. look up. Μην κοιτά ψηλά με τον Ντικάπριο. Την, Meryl ε, Streep, ε, την Gate Blanchett. Gate Blanchett, η οποία είναι σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω παιδιά, θεάρα. Άχι, Φε, μήναι, είναι μήναι, θεάρα μήναι, γενικά, μήναι. ρε φίλε. <laughs> Έλεγα, δηλαδή, 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 δηλαδή ό, σε αυτή ό, την ταινία, πέξει. έτσι, με το, με το, βαμμένο, το smoky eye, η, η μπιτσάρα, που έχει την εκπομπάρα παρουσιάστρια και έτσι δεν ξέρω, μου έχει πάρει το κεφάλι μιλάμε. Τζένιφερ Λόρες <laughs> να πούμε και να πούμε ότι έχει κάνει μπάς γιατί είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα, η νούμερο ένα ταινία στο Netflix στο κομμάτι προβολής, έτσι, ορών προβολής. Και, δια, και διάβαζα ότι λέει δεν πληρωθήκανε ε, οι παραγωγή που το κάνανε, όχι ότι το κάνανε για, οι, οι συντελεστές, όχι ότι το κάνανε για την πλάκα τους, αλλά δεν πήρανε το χοντρό το χρήμα που ανταποκρίνεται στο όνομά τους για αυτή την ταινία. Γουστάραινε δηλαδή σε ένα βαθμό και την κάνανε. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι παραφιλολογία, ξέρεις, για να τονώσει περισσότερο τη, την ταινία, αλλά πραγματικά είναι μια ωραία ταινία. Βάιε, ε, ήθελα αυτό το μικρό κομμάτι να το αφιερώσουμε πριν κλείσουμε σε κάτι πολύ πιο πεζό, και στο Survivor. Εσύ. Α, το σκεφτόμουν να πριν ξεκινήσει η εκπομπή. αρχίσαμε. Αφού ο... αρχίσαμε, ρε Γιώργο. οπότε, οπότε ε, ένα, ένα, πράγμα θα σου πω. Να, Βαλ... Άκου να σου, σου πω. Βαλάντης. Είσαι κουλτούρας και στο λέω τώρα και εδώ. Εδώ, δημοσίως. <laughs> αυτά σου λέω εγώ για μια ταινία επιπέδου, ρε φίλε. Και μου μιλάς για Survivor. Αυτό είσαι. Ή, ήταν, ήταν, αυτό το κομματάκι στο τέλος που ήθελα να το γεμίσουμε με Survivor <laughs> και τελικά με τρίπλαρες να το με κουλτούρα. Τέλο πάντων, εντάξει. Ξεκίνησε πάντως. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση survival. Βλέπω όμω τα... όταν κάνω καμιά δουλειά και θέλω να γελάσω, βάζω τα βίντεο στο YouTube και τα... να παίζουν στο background και να του ακούω να μαλώνουν. <laughs> ε, αυτό έχει, έχει να το σχολιάσουμε και αυτό στην επόμενη εκπομπή, κάποια στιγμή από κοινωνιολογική άποψη. Λέω ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία σε μια μικρογραφία τίποτα Αφήστε σχόλιο αν βλέπετε Survivor, ποιον έχετε ξενε... με ποιον παίκτη έχετε ξενερώσει και ποιον έχετε ξεχωρίσει και θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Πέμπτη, 12, ε, όχι 13 ε, Ιανουαρίου, ε, μαζί σας εδώ για ένα ακόμα tech podcast μαζί με την καλύτερη παρέα τεχνολογίας, το Γιώργο Αρβανιτίδη και το Βάιο Βίτο Καλή χρονιά συναγωνιστές! Καλή χρονιά σε όλους. σε εμάς το λες. Ναι, σε εσά και κοιτάω κάτω. Καλή χρονιά, Κώστα. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, τα λέμε. Bye. Yeah, bye, bye. Γιώργο, θα